Σοκ από την εμψυχρό δολοφονία του 34χρονου μουσικού Παύλου Φίσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Κερατσινίου. Ο νεαρός άνδρας έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια της συντρόφου του και των φίλων του την ώρα που έφευγε από καφετέρια όπου είχαν πάει όλοι μαζί για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Ολυμπιακού. Βλέπω να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί, βλέπω έναν αναμοφόρα για τη μπλούζα της Χρυσής Αυγής, σχισμένη. Ένα καραφλό ήταν. Αυτόπτες μάρτυρες εδώ στο Κερατσίνι ανέφεραν ότι ξαφνικά άκουσαν φωνές. Όταν βγήκαν στα μπαλκόνια τους, είδαν δύο ομάδες νεαρών να διαπληκτίζονται. Ενώ στα γύρω στενά, κάποιοι ανέφεραν ότι είδαν άτομα που κρατούσαν στα χέρια τους ρόπαλα. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του φίλου του άτυχου μουσικού που ήταν μαζί στη μοιραία συμπλοκή. Το ζήτημα είναι πολιτικό και όχι ομαδικό. Ασχολούμαστε με τη μουσική. Στο μαγαζί που καθίσαμε για να μην σα τα πολυλογώ, από πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής. Υπήρχε μια ένταση μεταξύ του φίλου μου και αυτών, αλλά ούτε νεκτική, ούτε τσακωθήκανε. Του τύπου κοιταζόμαστε στα μάτια και δεν γουστάρουμε ο ένας τον άλλον. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί αργήσανε να στέλνουν μηνύματα. Ξαφνικά λοιπόν μαζευτήκανε. Τουλάχιστον 30 με 40 άτομα, μηχανάκια με δικάβαλα. Αυτοκίνητα με 4-5 άτομα μέσα. Είναι φόρος ετρομερέτης από τα επαγγελματία λοιπόν. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, ο 45χρονος επέβαινε σε ένα αυτοκίνητο. Διέσχισε ανάποδα την οδό Παναγή Τσαλδάρη. Και σε αυτό εδώ το σημείο, πίσω από τη στάση, συνάντησε το νεαρό. Λίγο μετά την αιματηρή συμπλοκή στην Παναγή Τσαλδάρη, στο σημείο που βρισκόταν πεσμένος ο 34χρονος, πήγε ο πατέρας του. Ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Και αφού τον μαχαιρώσανε, κατέβηκε η κοπέλα από το μηχανάκι και τον βάλε, λέει, χειροποίηση, του βάλει τον πιστόλι και του λέει όχι και μαχαίρια. Μέχρι να φτάσει στο ασθενοφόρο, η σύντροφος του 34χρονου τον κρατούσε στην αγκαλιά της. Είχε τις αισθήσεις του, όπως είπε, και τις υπέδειξε το δολοφόνο του. Την ώρα που η αστυνομική έφτασε στο σημείο, το θύμα είχε ήδη δεχτεί τα χτυπήματα, ενώ αυτόπτες μάρτυρες υπέδειξαν ως δράστη τον 45χρονο, ο οποίος και συνελήφθη επί τόπου. Ο 45χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει. Είχε δει τον αγώνα σε άλλη καφετέρια και πήγαινε να πάρει το αυτοκίνητό του. Επειδή φορούσε μαύρα ρούχα και άρβυλα, τον είδαν και κάποιος είπε: «Να, ένας από τους Χρυσαυγίτες». Και το επιτέθηκαν. Βρισκόταν σε άμυνα. Τον χτύπησε με το μαχαίρι για να γλιτώσει. Ανήκει ιδεολογικά στη Χρυσή Αυγή. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ηλεκτρικός ακινητής, τέιζερ. Όπως κατέθεσε η σύζυγός του, στην οικία υπήρχαν επιπλέον ένα πτυσσόμενο γκλοπ και έντυπο υλικό συγκεκριμένου πολιτικού χώρου, τα οποία απομάκρυνε μετά το περιστατικό και αναζητούνται. Νομίζω ότι ο δράστης ομολόγησε πλέον επίσημα ότι είναι μέλος της Χρυσής Αυγής. Προφανώς λοιπόν και οι φίλοι του στον ίδιο πολιτικό χώρο ανήκουν. Εκτός από τον 45χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία του 34χρονου, συνελήφθησαν η σύζυγός του, γιατί σύμφωνα με την αστυνομία έκρυψε στοιχεία που υπήρχαν στο σπίτι τους, μια φίλη του ζευγαριού, γιατί φέρεται να ήταν αυτή που τα πήρε, και ένας άνδρας που γνωρίζεται με τον κατηγορούμενο, και στο σπίτι του βρέθηκε ένα γκλοπ. Τα τελευταία θλιβερά και απαράδεκτα γεγονότα στο Μελιγαλά. Η προσπάθεια απαξίωσης του κοινοβουλίου χθες και η αποτρόπαια δολοφονία στο Κερατσίνι από δράστη προσκύμενο στη Χρυσή Αυγή σύμφωνα με παραδοχή του ιδίου, δείχνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τις προθέσεις του νεοναζιστικού μορφώματος. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι είχε δεκτεί τρεις μαχαιριές. Η θανατηφόρα ήταν αυτή στην καρδιά. Δυστυχώς όταν έφτασε στο νοσοκομείο ήταν ήδη άσφυγμος. Ένα ήταν στην περιοχή του θώρακα μπροστά, πολύ κοντά στην καρδιά. Και ένα δεύτερο στην περιοχή εκεί που αρχίζει η κοιλιά κάτω από το στέρνο. Άρχισε πολύ να έρθει το ασθενοφόρο. Άρχισε πολύ. Πολύ, ναι. Τουλάχιστον 3/4. Σε ανακοίνωσή του, το ΕΚΑΒ αναφέρει ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο σε 18 λεπτά από τη στιγμή που διαβιβάστηκε η κλίση. Η κηδεία του 34χρονου μουσικού θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο σχιστό.